Από τα χρόνια είμαι μοναχός. Δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος που πάει. Εκείνα τα χρόνια, πριν ανοίξω την ταβέρνα, άναβα μια φωτιά του πατέρα μου, στο ύψο να πάνω και στην κεφάλα. Και ήξερα τι είχαμε συνοηθεί, άμα δεν έχω παξιμάδι, λάδι, τέτοια πράγματα. Άναβα την φωτιά, δεν πάνε την φωτιά, μου πέραν την τροφοδοσία. Είμαι πολλά χρόνια εδώ στο νησί. Με πρέπει τα 40 χρόνια, 42. Με έφερε ο πατέρα με ένα ψαράδικο, μου άρεσε το νησί. Δεν είχα ούτε κουβέρτα, κοιμούμαι στην άμμο εδώ, σε αυτό το λιμανάκι εδώ χάμε, ξεσκεπαζόμουν με την άμμο. Μια χυμάδα αλιματσά είχα βάλει μαξελάρι, το υπόλοιπο σώμα με την άμμο, σκεπασμένο. Για να γυρώνω μέχρι να μάθουν ότι είμαι στο νησί, πάνω 2-3 μέρες. Μου φέρανε κουβέρτες, μου φέρανε μαξελάρι, μου λένε άντε όξο, λέω, έβγαινε όξο, πάει παραμείνω. Αντί να πήγαινε σχολείο, την έκανα κοπάνα, χωνόμουν μέσα στο κρεβάτι στο κάκι μέσα, δεν φτάναμε στα μισά, εφανέρωνα πάνω. Πού αγύρες, πίσω θα γύρισαμε, βγάλει όξο, αγκασκά με πέρα μαζί. Εποχή συνήθισα μετά εδώ, γίνηκα 14 χρονό, 5 χρόνια, 5,5 πήγα στα καράβια, 6, με ελληνικά σημαία. Μετά από τα καράβια πήγα Φαντάρος, μετά από το Φανταρινίκη έκατσα μόνιμα εδώ. Εσχευόμουν άλλο τον νησί και Φαντάρος που ήμουν στα καράβια που ήμουν, εσχευόμουν τον νησί γιατί είχα έρθει από 7 χρονό. Πάμε στα πολυλογόνα, γνώρισα μια κοπέλα, Ολλανδέζα, Αντωνία την λέγανε, και έκανα και ένα παιδί. Και πήγαμε εκεί και ανοίξαμε την καλύβα πιο μεγάλη, 3x4. Και πουλούσαμε ψυχικά καφέδες. Αργότερα πιο μεγάλη, μαγειρεύαμε καμιά μακαρονάδα, μαγειρεύαμε κανένα σκάρο, κανένα ψάρι τηγανιτό, καμιά μπατάτα, καμιά μελέτα. Το κάνω σαν ταβερνούδα. Και πήγα στην Ολλανδία την καιρό και γίνεται η γυναίκα μου. Και μόλις γίνει το παιδί 2 μηνών, το φέραμε κάτω και ξεκίνησαν πάλι την ίδια δουλειά. Και μεγάλωσε εδώ το παιδί μέχρι 7 χρόνο γίνει, μετά το πήγα στην Ολλανδικό σχολείο. Μου λέει η Αντωνία, η κόρη σου πρέπει να πάει στο Ολλανδικό σχολείο, είναι πιο καλά τα σχολεία για πέρα, λέω πήγαινε εδώ. Εγώ δεν φεύγω από το νησί, δεν καταλαβαίνεις κάνε. Και τώρα με κυνηγάνε. Αύριο σχολάζουν την καλύβα, την προηγούμενη φορά με την κάψανε τα πράγματα όλα. Όλο ξεναχωριέμαι, έχω τα δασαρχεία, ρώσσαμε, ρωσίσαμε όπως εσπάρτο. Κάθε μέρα τα δασαρχεία, κάθε μέρα τα δασαρχεία, μέχρι να πεθάνουν να ισχάσουν. Αυτή είναι η παρηγοριά μου στο νησί απάνω. Κανέλα. Αυτή δεν είναι η παρηγοριά μου. Έλα, Κανέλα, έλα. Έλα, πάμε. Thank you.
Ότι θες έχω πάει με σαρίζα, θες, βανίλιες θες, φασόλες θες, πιάτα, κοσέρες, καλαμάρια, μπελτέδες, ό,τι θες έχω πάει. Κοσέρες, ένα σωρό. Ρίζα, πόσα. Μακαρόνια, ρίζα, όλα γεμάτα. Πήρες όλα. Να, εγώ εμπίνω. Τα πάντα έχω. Δεν πίνω πράγμα εγώ. Χνίδια θες, άκια, παιχνίδια. Την Ολλανδία, η κόρη μου. Όχι θες. Αυτό είναι φούρνος. Και πριν το χειμώνα ψήνω ψητά. Βάζω το ψητό μέσα, το πεψί, που πίσω μπαίνει φωτιά και είναι φούρνος. Κάνει κάτι φαγητά, super looks. Αυτή είναι η κρυσταριά μου, καινούρια, την έφτιαξα φέτες. Παίρνω τα μπουλιά, κρυσταφία, τρεβάψω. Και έχω ανοίξει από εκεί, παίρνω αέρα. Άμα το ανοίξω όλο ύστερα, το καλοκαίρι, αύριο μεθαύριο, πάει παράδεισο, πάει. Μόνο πρέπει να φτιάξω τα πράγματα. Πρέπει να τα φτιάξω τα πράγματα, γιατί τώρα έτσι έχω πράγμα. Με την περίπτωση λέει ότι θα μπουν αύριο μεθαύριο, αύριο μεθαύριο. Θα φτιάξω για να έρθω να τα κάτσω, να μαρτύρω, να τυρανίμαι. Εγώ είχα με φύσει, δεν τα αποκάψανε. Έρχεται ο διοικητής της αστυνομίας, μου λέει «Νίκο, Νίκο, μη στεναχωρηθείς», λέει, «γιατί τους κάψαμε την καλή με τα δωμάτια». Τι θα του πεις τώρα. Να του πεις, αυτά είχαν κάψει όλα κάρβουνο. Τι θα του πεις, πράγμα. Αφού οι τουρίστες εκλέγανε. 1000 άτομα, 1200 άτομα εκλέγανε τουρίστες, στεναχωρούς που δεν βλέπαν τις φωτιές. Φωτιές 30 μέτρα ύψος. Τι ζωή παίρνω τώρα. Όλα προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω ακόμη τι θα γίνει παραπέρα. Μας θα χαλάσουν πάλι, μας θα κάψουν, θέλει, δεν ξέρω. Και να βγω έξω, εγώ είμαι άρρωστο, δεν μπορώ να δουλέψω. Και αν ζήσω 2-3 χρόνια ακόμη, καλύτερα θα ζήσω εδώ. Τώρα τι θα κάνω, δεν ξέρω καθόλου. Πάρω μια κουβέρνα, να ξελάβει, κοιμάμαι στην άμμο. Αλλά πάλι μου λένε και στην άμμο παγορεύεται. Ξέρω εγώ τι θα κάνω. Πολύ βολή άρεξω μια βαρκά που έχω στο γιαμό, θα κοιμάμε στην βάρκα. Σε αυτή τη νύχτα όχι θα κοιμάμε στην παραλία. Αυτό θα κάνω. Εγώ δεν φεύγω από το νησί.